Γεια σας. Είμαι ο ζωγράφος Ιωάννης Βαμβακάρης. Άλλο ένα έργο μου θα προσπαθήσουμε να ζωγραφίσουμε μαζί. Το έργο λέγεται «Η σκάλα της ζωής» και έχει να κάνει, νομίζω, με τη σωτηρία μας. Κάποιες πινελιές εδώ, μπλε, που θα δημιουργήσει τον ουρανό μας. Αφού έχω πάρει ένα μικρό καμβά 20x30, τον βλέπετε, και το έχω αλείψει λίγο γκέσο με λάδι από κάτω, για να γλιστράει αυτό και να μπορεί το πινέλο να δουλεύεται πιο εύκολα. Έχω πάρει ένα πινέλο 1,5 σίτζας και ζωγραφίζοντας οριζόντια με λίγο μπλε θέλω να δημιουργήσω νερό, λίμνη, θάλασσα, δεν ξέρω. Και εδώ κάπου ορίζοντας. Εδώ αυτές οι πινελιές οι οριζόντιες για να σβήσω έτσι το πολύ το χρώμα και να φαίνεται πιο αληθοφανής. Δημιουργώντας εδώ τον ορίζοντα με απαλά χρώματα για να φαίνεται μακριά, εδώ θα βάλω σκούρο χρώμα, γιατί θέλω να δημιουργήσω σύννεφα και τα σύννεφα για να είναι πιο αληθοφανή πρέπει από κάτω να έχουν και το σκούρο τους, που θα αφήσω κομμάτια να φαίνονται από κάτω. Εδώ η οριζόντια φορά του πινέλου μας, για να σβήσω το πολύ το χρώμα και να γίνουν λιγάκι πιο αφανή και πιο μακριά. Εδώ βάζω λίγο κόκκινο, εδώ θέλω να δημιουργήσω έναν ήλιο, όχι όμως τόσο φωτεινό. Θέλω να φαίνεται έτσι πολύ μακριά ο ήλιος. Και να τα, τρέμει το χέρι, ακατάστατα να θα δημιουργήσουμε εδώ ωραία συννεφάκια. Κοιτάξτε τι όμορφα μπορεί να γίνουν. Εδώ γύρω γύρω βάζω και λίγο χρωματάκι, κοκκινάκι λίγο, για να δείχνει ότι φωτίζεται το σύννεφο από τον ήλιο μας. Και όπως προείπα, αφήνω κάποιες τρύπες έτσι, ούτως ώστε να φαίνεται το σύννεφο τρισδιάστατο. Και εδώ λίγο παραπάνω χρώμα, για να φαίνεται πιο έντονο το σύννεφο σε αυτό το σημείο και πιο κοντά μας. Με στρογγυλή φορά εδώ πέρα πινελιές για να σβήνουμε το χρώμα όπως έχουμε προειπεί. Και λίγο φως εδώ, λίγο κόκκινο, όπως το κοιτάει ο ήλιος μας, να φαίνεται το σύννεφο ότι φωτίζεται. Και πάω στην άλλη μεριά του έργου και κάνω αυτό το σκούρο που βλέπετε, αυτό το σκούρο. Γιατί το κάνω? Για να μας δείξει τον ήλιο μας και το μέρος το υπόλοιπο του έργου ότι είναι πιο μέσα. Βλέπετε, δημιουργούμε βάθος με αυτόν τον τρόπο. Αυτό το έργο το είδα σε κάποια φωτογραφία, το έχω στη μνήμη μου, αλλά δεν το έχω και ακριβώς όπως είναι, αν ήταν υδάτινο κάτω το μέρος ή γη. Και χρειάζεται και η φαντασία εδώ που τα λέμε του κάθε καλλιτέχνη. Βλέποντας βέβαια και ζηλεύοντας κάποιο έργο, αλλά να βάλουμε και τη δικιά μας φαντασία. Εδώ λίγο σκούρο στον ορίζοντα, μου αρέσει πιο πολύ. Να το λοιπόν, έχει τελειώσει το πρώτο μέρος του έργου και συνεχίζουμε. Και εδώ η πρόκληση. Θα προσπαθήσω να φτιάξω μία σκάλα. Δεν θυμάμαι να έχω κάνει κατά το παρελθόν έτσι μια μεγάλη σκάλα που να φτάνει στον ουρανό. Για να δούμε λοιπόν. Φαντάζομαι ότι πρέπει να ξεκινήσω πρώτα από τα δύο πλάγια, ας πούμε, και να ανεβαίνει πάνω και να κάνω και τα σκαλοπάτια. Όμως θα προσπαθήσω. Όλα είναι θέμα προσπάθεια. Να κάνω μια σκάλα, αλλά ο Θεός να βάλει το χέρι του. Αυτό είναι σκάλα. Το κάθετο σκαλοπάτι πρέπει να είναι λίγο πιο σκούρο και το πάνω πιο φωτεινό. Δεν με βοηθάει και ο φωτισμός που έχω τώρα στην γκαλερί μου. Είναι ο ήλιος όλος μέσα. Γυαλίζουν τα χρώματα, δεν βλέπω τίποτα σχεδόν. Θα προσπαθήσω, τι θα κάνω. Παίρνω λίγο μαύρο, βλέπετε, με τη σπατουλίτσα έτσι, για να κάνω τις σκούρες γραμμίτσες που χωρίζει το ένα σκαλί από το άλλο. Και να κάνω τις σκιές, θα έλεγα, στις γωνίες. Εδώ μου βγήκε να κάνω αυτό το σκούρο μέρος έτσι, να το κάνω σκούρο και αυτό. Πάει το νερό. Εδώ ζωγραφίζοντας πλάγια κάθετα, θα έλεγα, σβήνω λιγάκι το χρώμα. Εδώ σαν γη μου φαίνεται, θα δούμε τώρα τι θα γίνει παρακάτω. Ζωγραφίζοντας και κάνοντας. Παίρνω λίγο άσπρο και βάζω λίγο έτσι πλάγια με πλάγια φορά στο πάνω σκαλοπάτι, θα έλεγα. Να δούμε πως αυτό το πράγμα θα γίνει σκάλα. Η σκάλα ή κρεμάλα, ένα από τα δύο θα γίνει. Η φωτογραφία που είδα ήταν
μια σκάλα αληθινή, ήταν θέμα μοντάζ. Το να φτιάξεις μια σκάλα τώρα δεν είναι δύσκολο, αλλά θέλει και αυτό την τέχνη του. Εδώ είμαστε, θα προσπαθήσουμε. Να βλέπετε, κάνω τώρα τα σκαλιά, τις κάνω με πλάγιες πινελιές. Κάτι έγινε, όμως θα τις δημιουργήσω, δεν υπάρχει θέμα, σβήνω το ένα, ό,τι θέλεις κάνεις στον καμβά. Δεν έχεις περιορισμό, σβήνεις το ένα, αφήνεις το άλλο. Εδώ βλέπετε, κάτι γίνεται, αρχίζει και φαίνεται. Έχω κάνει πιο ανοιχτά τα πάνω σκαλοπάτια και πιο σκούρο, πιο σκούρα τα κάθετα σκαλοπάτια. Βλέπετε εδώ κάνω κάποια τετραγωνάκια για να δείξω στο πλάγιο σκαλί ότι είναι πέτρα, ας πούμε, σαν πέτρα χτισμένο. Δοκιμάζω πράγματα να δω πώς μπορώ να το κάνω. Εδώ έχω ξεκινήσει και βάζω σκούρα χρώματα γύρω γύρω από τη σκάλα για να μπουν μετά αργότερα και τα πιο φωτεινά και να γίνουν λουλούδια, ιθαλή και ούτω καθεξής. Και με ένα ψηλό πινελάκι να τρέμει το χέρι έτσι και να προσπαθούμε να κάνουμε κλαδάκια, κλονάρια που να μην είναι ίσια, έτσι να είναι όμορφο. Δεν έχουμε καλή εικόνα γιατί μπαίνει πάρα πολύ φως εδώ, με συνέπεια να μην φαίνεται, να γυαλίζει το χρώμα, και η κάμερά μας είναι και των 200 ευρώ. Ο κάμεραμάν έχει πάρει άδεια και τα κάνω μόνος μου όλα, το παιδί για όλες τις δουλειές. Όπως το βλέπω τώρα στην εικόνα δεν μου αρέσει, αλλά στο τέλος θα σας δείξω με φωτογραφική μηχανή και με τον κατάλληλο φωτισμό το έργο, το πώς είναι, το όπως το δείχνω και στην αρχή βέβαια. Εδώ η βεντάλια παίρνει και δίνει, κάνω τα ιθαλή με τη βεντάλια, ξέρετε, πολύ χρώμα στη βεντάλια, πρώτα το σκούρο και μετά το πράσινο, και χρησιμοποιώντας σαν ένα ζήτα, κατεβαίνοντας από την κορυφή προς τα κάτω, δημιουργείται το δέντρο μας. Με τη μύτη της σπάτουλας, αφαιρώντας χρώμα, γδέρνοντας ουσιαστικά το καμβά. Εδώ πάνω κάνω και ένα φύλλο του, έτσι ένα δεντράκι άλλο αϊθαλή δίπλα. Έχουμε χώρο. Έτσι κορμί, κλαδάκια, φτιάχνουμε ό,τι μπορούμε να φαίνεται πιο αληθοφανή. Εδώ έχω πάρει το πινελάκι μου και βάζω λίγο χρώμα παραπάνω, βλέπετε, και βάζω λίγο φωτεινά χρώματα να φωτίσω λιγάκι τα λουλούδια μας εδώ, τα λουλουδάκια τα όμορφα. Εδώ τελειώνει το έργο, η υπογραφή μου είναι. Άλλωστε ο χρόνος που το βλέπετε εσείς είναι τελείως πλασματικός. Όταν έχεις αγάπη για αυτό που κάνεις, όλα τα ξεπερνάς, και σκάλες και εμπόδια και σκοινιά, όλα γίνονται. Να το έργο, όπως το δείχνει τώρα έτσι με το φως της ημέρας που έχω εδώ πέρα πολύ φως. Θα το δείξω όμως και με φωτισμό από φωτογραφική μηχανή που έχει καλύτερη ανάλυση. Να το, αυτή η φωτογραφική μηχανή έχει καλύτερη ανάλυση. Αυτό είναι το έργο που ζωγραφίσαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Την αγάπη μου. Ιωάννης Βαμβακάρης. Φιλάκια πολλά. Γεια σας.